Στέλιο, Στέλιο, 12 η ώρα, σήκω. Τι θες με μάνα καπρινιάτικο. Είμαστε ο εξωτάς και με τσεκάτω τι ώρα θέλουμε. Αντί μην πετάξω το στραβό από τον μπαλκόνι τώρα. Άιντε. Αφήστε με να κοιμηθώ. Μυρίζει ψητούρα. Τι απέναντι που είναι. Πρέπει να βγάζανε τίποτα ξυμό. Κοκκινόχωμα. Δεν στο βάλει. Μπούμ. Μαλάκα, πόσο είναι Βασίλης, με τρομάζει κάθε φορά που κοιτάω. Έχετε κανένα γνωστό? Εμείς έχουμε το σύζυγο. Πού πάω από εδώ? Α, όχι, ξαναμπες μέσα. Μην χάρισε τη διαμονή σας εδώ. Γυρίζουμε ένα vlog για τα ξενοδοχεία. Το φουλάρι δεν ξέρει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Το ξενοδοχείο ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν είχε πισίνα. Και ο Άρης φρόντισε γι' αυτό. Μπήκε για μπάνιο και έκανε το μπάνιο πισίνα. Ο τύπος έριξε νερό μέχρι και στο ταβάνι. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Μπαίνω να κάνω μπάνιο και είχε μαλάκα παντού νερά. Παντού, παντού. Στο μεταξύ έχω βάλει τα πράγματά μου πάνω εκεί στον υπτήρα και τα βλέπω μουσκεμά. Λέω, μαλάκα, τι έγινε? Ήταν έχει... όλα μουσκεμά. Η τύχη απέναντι, το μεταξύ είχε κουβούκλιο, αυτό που κλείνει. Είναι καμπίνα και κλείνει. Αλλά είχε μία στήλη με μπεκάκια και σου κάνει μασάζ. Καλά, εκεί να δεις. Έχει βάλει ο Άρης αυτή τη μαλακία και είμαι στη φάση να πω κι εγώ να κάνω μπάνιο, ρε παιδί μου. Πατάω να δουλέψει το τηλέφωνο, τρέχει λίγο το τηλέφωνο, πετάει η μαλακή από τη μία, πετάει το άλλο από πάνω και είμαι στη φάση. Πού πλένω. Γενικότερα όμως δεν είσαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, εσύ για καλά ξενοδοχεία ούτως ή άλλως. Ναι, εδώ πήγα να του βάλω βενζίνη στο πλυντήριο μας. Μας έχει πάει στην Καλαμάτα, μια πολύ γνωστή εταιρεία κτλ. Ήταν τόσο καλή η φάση, ρε παιδί μου, μας είχαν πεντάστερο ξενοδοχείο. Το πεντάστερο αυτό το ξενοδοχείο είχε και πάγκαλο, στο οποίο είχαν ατομική πισινούλα πάνω, μπροστά και τέτοια. Κάνουμε το after party μετά το live, όπου πήγαμε εκεί πέρα με το σόμπερ και τα λοιπά, και γίνομαι εγώ με τον Χρήστο μπουχούνια. Παίρνει τα μάξι, ρε παιδί μου, η υπόλοιπη πάντα πάει στο ξενοδοχείο, μαζί με τη manager και τα λοιπά, και μένουμε εγώ με τον Χρήστο και τα πίνουμε όλα. Ξαφνικά λοιπόν λέμε ότι πάμε να φύγουμε. Σκατά, πού να φύγουμε, δεν βλέπαμε μπροστά μας. Πηγαίνουμε να θέλαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ρε. Μου λέω του Χρήστο, τι θες να φας? Με τα λίγα εκεί μπορούσαμε να καταλάβει. Πάω, παίρνω κάτι πίτες με καλαμάκι. Ρε. Δεν του αρέσουν του Χρήστο, τα τρώω εγώ. Πάμε παρακάτω. Μου λέει, μου μύρισε πίτσα. Πάμε εδώ, λέει, που έχει πίτσα. Του την πάω την πίτσα, δαγκώνει μία, δεν μπορεί να φάει, την τρώω κι αυτή εγώ. Μην πάει χαμένη. Φεύγουμε τώρα, δεν θυμάμαι πώς να πάρουμε ταξί. Το ότι βρήκαμε ταξί ήταν θαύμα. Μπαίνουμε μέσα στο ταξί, αλλά εγώ τώρα μέσα στη σούρα μου θέλω και καλά για να μην μας κλέψει ο ταξιτζής να το παίξω ξεμέθιστος. Οπότε είμαι στη φάση, ρε παιδί μου, ότι θα είμαι σοβαρός. Και κάθομαι έτσι. Και ένα κυριούλης δίπλα ένα ταξιτζής, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος, εντάξει, προσπαθεί να κάνει τη δουλειά τώρα η ώρα 5.30 το πρωί. Και είμαι στη φάση εγώ τώρα να του πιάσω κουβέντα και καλά ότι είμαι ακμαίος, ρε παιδί μου, και δεν είμαι μεθυσμένος. Δουλειά εσύ! Και λέω, απαντάει ο καψέρος και μου λέει, καλά, το καλοκαίρι πει, καλά! Γράψτε στα comments αν θέλετε να συνεχιστεί η ιστορία. Και εγώ θα τη συνεχίσω στο επόμενο επεισόδιο. Ρε, πες να την ακούσω εγώ. Όχι. Καλησπέρα. Ένα διόδιο, παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Παναγιά μαζί σας. 13.30. Η μπύρα που είναι.
Στέλιο. Στέλιο. Ελαφρύ λιλάει. Για όποιον ξέρει. When I'm a walking, I stand my shot, and I'm so strike out. I as a guy, I just might stop to check you out. Let me go out like a blister in the sun. Let me go out, sweet hands, I know you're the one. I've traveled far and wide, lay this city in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. Drew the tears of many lives, wore the faces of my own. Had these memories all around me, so I wouldn't be this world in the eye. Gotta leave this life until you die.